Ποια είναι τα ωφέλη της υγείας από 11 κοινά μπαχαρικά και βότανα. Κουρκουμάς. Ο κουρκουμάς βελτιώνει την κυταρική ακεραιότητα και λειτουργία. Υποστηρίζει την καρδιαγκιακή υγεία, βελτιώνοντας τη λειτουργία του ενδοθυλίου και μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Κανέλα. Η κανέλα μειώνει τις φλεγμονές, μειώνει το σάκχαρο στο αίμα, αντιμετωπίζει μυκητιασικές λοιμόξεις του αναπνευστικού. Τζίτζερ. Ο τζίτζερ μειώνει τι ενοχλήσει κατά την περίοδο, αποτρέπει την αυτεία και τον έμετο, μειώνει τη φλεγμονή. 4. Σκόρδο. Το σκόρδο μειώνει την αρτηριακή πίεση, μειώνει τη χολυστερόλη. 5. Πιπέρικα γέν. Το πιπέρικα γέν ανακουφίζει από τον πόνο, μειώνει την αρτηριακή πίεση, αυξάνει το μεταβολισμό. 6. Κάρδαμο. Το κάρδαμο μειώνει την αρτηριακή πίεση, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματο, μειώνει τη φλεγμονή. Βασιλικό. Περίλα ο βασιλικό μειώνει το άγχο και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Κίμινο. Ο κίμινος βελτιώνει την πέψη και μειώνει το σάκχαρο στο αίμα. 1. Φασκόμηλο. Το φασκόμιλο βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία και έχει αντικαταθλιπτικέ ιδιότητε. 10. Δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο ανακουφίζει από τον πόνο που προκαλείται από συμφόρηση, ενισχύει την πνευματική διάβγεια και την εστίαση. 1. Μέντα. Η μέντα βελτιώνει την πέψη και μειώνει την κακοσμία του στόματο. Οφέλη και προφυλάξει. Η προσθήκη αυτών των βοτάνων και μπαχαρικών στη διατροφή σα μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένε προφυλάξει. Οι έγκυες γυναίκε θα πρέπει να αποφεύγουν υψηλέ δόσει βασιλικού, δεντρολίβανου και φασκόμηλου. Άτομα με ορισμένε παθήσει, όπω αιμορραγικέ διαταραχέ ή προβλήματα με τα νεφρά, θα πρέπει επίση να συμβουλεύονται το γιατρό του πριν από την κατανάλωση αυτών των βοτάνων και μπαχαρικών. Συνολικά, η προσθήκη αυτών των βοτάνων και μπαχαρικών στη διατροφή σα μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση τη υγεία σα. Ωστόσο, θα πρέπει να συμπληρώνουν μια ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωή για βέλτιστα αποτελέσματα. Πάντα συμβουλευτείτε τον πάροχο υγειονομική περίθαλψη πριν κάνετε οποιασδήποτε σημαντικές αλλαγές στη διατροφή σας, ειδικά εάν έχετε υπάρχουσες παθήσεις ή παίρνετε φάρμακα.